Με κάθε ένδικο μέσο και αγωνιστικέ κινητοποιήσει θα απαντήσουν οι εργαζόμενοι τη ΔΕΗ στι ανακοινώσει τη κυβέρνηση για τι αλλαγέ στι εργασιακέ σχέσει τη επιχείρηση. Το μεγάλο αγκάθι και βέβαια το πεδίο διαφωνία μεταξύ τη κυβέρνηση και τη ΓΕΝΟΠ είναι η κατάργηση τη μονιμότητα στου νεοπροσληφθέντε εργαζόμενου. Αυτό που ανοίγει και για μα είναι κάσιου μπέλη έχει να κάνει με το γεγονό ότι οι νέοι που θα προσλαμβάνονται προφανώ και θα έχουν ατομικέ συμβάσει. Σε μια επιχείρηση εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων, εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε και καλούμε τον Υπουργό να το ξανασκεφτεί. Όπως τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης, η ΔΕΗ πρέπει να αρχίσει να κινείται προς πιο σύγχρονα πρότυπα. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος της ΔΕΗ, να την κάνουμε πιο ανταγωνιστική και πιο σύγχρονη, έτσι ώστε να μην πηγαίνει ο όποιος Υπουργός κάθε τρει και λίγο στους καταναλωτές και να λέει πληρώστε παραπάνω για τα τιμολόγια τη ΔΕΗ, επειδή η ΔΕΗ δεν μπορεί να εξυγχρονιστεί και να μειώσει το κόστο το τη, και παράλληλα για να μπορέσει η ΔΕΗ να γίνει πιο φιλική στους καταναλωτές της. Στην ουσία η μονιμότητα δημοσίου θα αντικατασταθεί από ατομικές συμβάσεις για τους νεοπροσληφθέντες, ενώ θα υπάρχει και συμμετοχή του ΑΣΕΠ για έλεγχο της νομιμότητας. Η Γενόπ ΔΕΗ διαμηνεί πω η κυβέρνηση θα βρει του εργαζόμενου στο δρόμο να διαμαρτύρονται για τι νέε εργασιακέ συμβάσει. Το νομοσχέδιο αναμένεται τη Δευτέρα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και στα μέσα του μήνα να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.